Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα κρύβομαι από το ήλιο. Σήμερα το θέμα είναι για αρχάριους σαπούνι από παλιό λάδι. Γιατί το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε να μας βγει καλό αποτέλεσμα. Παλιό λάδι δεν εννοώ περσινό. Ενώ τώρα μιλάμε για το λάδι που είναι 3, 4, μπορεί να είναι 2 χρόνια. Όχι, όχι πιο λίγο από δύο χρόνια και πάνω παλιό. Αυτό το λάδι, κρίμα να πετάξουμε, γιατί είναι λάδι καλό. Αρχίζει και μυρίζει, ξέρω κι εγώ. Κρίμα να πετάξουμε, γιατί μολύνει και όλα στη θάλασσα όταν πετιέται το λάδι. Σήμερα κάτω στην περιγραφή, από κάτω από αυτό το βίντεο, θα σας αφήσω 3 συνταγές. Η μία θα είναι μόνο για ελαιόλαδο. Η άλλη θα είναι ελαιόλαδο με λάδι καρύδας και η τρίτη θα είναι ελαιόλαδο, λάδι καρύδας και μελισσοκέρι αν θέλετε να βάλετε. Οπότε 3 διαφορετικές συνταγές θα είναι. Τι διαφορά είναι φρέσκο λάδι και παλιό λάδι. Το φρέσκο λάδι όταν βάζουμε στο σαπούνι αργεί το τρέις. Αυτό το λιγόμενο το τρέις που περιμένουμε να πήξει και θα είναι αυτό το σαν ζυμαράκι που αφήνει ίχνος πάνω στο σαπούνι. Το λάδι παλιό πολύ γρήγορα μπαίνει στο τραΐς, τόσο γρήγορα που μπορείτε να μέσα σε 2 λεπτά θα πείτε όχι έπαιξε. Παρόλο που έπαιξε σε 2 λεπτά πρέπει να το αφήσετε ένα 5 λεπτό να ξανά ανακατέψετε, να είστε σίγουροι ότι είναι ένα ομογενής μάσα, ότι όντως έγινε σαν ζυμαράκι. Εγώ εδώ πέρα έχω λάδι, ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Κάποτε είχα βάλει μέντα σε ελαιόλαδο στο ήλιο και είχα αυτό το λαδάκι για να κάνω κυραλιφές για τα πόδια. Πολύ ωραία κρεμούλα έβγαινε. Αλλά μου έμεινε ένα μπουκαλάκι από 17. Αυτό είναι μικρή ποσότητα για να κάνω ένα σαπούνι. Εγώ θέλω να κάνω τουλάχιστον διπλάσια. Μπορώ να ανακατέψω παλιό λάδι με το καινούριο. Ναι, μπορώ. Αρκεί να είναι το ίδιο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο το ένα, ελαιόλαδο το άλλο. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα παλιά λάδια που είχατε κάποτε με βότανα. Έτσι κάποιος αρχίζει να ρωτάει, μιλάω για αρχάριους, αυτοί που λίγο ξέρουν, ξέρουν. Π.χ. είχα ένα μπουκάλι λάδι σπαθόλατο, 2-3 μπουκάλια με μέντα, 2-3 μπουκάλια με λιβάντα και όλα αυτά μαζεύω, ζυγίζω και κάνω ένα ωραίο σαπούνι. Με το παλιό λάδι όμως, να ξέρετε, δεν γίνεται να κάνουμε σαπούνι προσώπου. Εγώ βασικά δεν θα ρισκάρω ποτέ. Εσείς μπορείτε να κάνετε δοκιμασίες, δεν μπορώ να σας πω μη το κάνετε, αλλά εγώ δεν θα έκανα. Βγαίνει ωραιότατο σαπούνι για να πλένουμε τα ρούχα. Για να γίνει το σαπούνι μας λίγο πιο σκληρό, μπορούμε να βάλουμε μελισσοκέρι. Τότε αλλάζει λίγο η συνταγή γιατί μετράμε και την καυστική σόδα ανάλογα από την ποσότητα πόσο μελισσοκέρι θα βάλουμε. Δεύτερος τρόπος, αυτός που μου αρέσει εμένα προσωπικά πιο πολύ, να βάλουμε αλάτι στο σαπούνι για να γίνει το σαπούνι μας πιο σκληρό. Τότε δεν αλλάζει η συνταγή, δεν μπαίνουν διαφορετικά ποσοστά καυστικής σόδας, απλά με ποιο τρόπο να βάλετε το αλάτι. Μπορείτε να βάλετε με 2 τρόπους. Ένας είναι θα τα βάλετε στα λάδια, στα δικά σας τα λάδια και θα είναι εκεί. Και όταν βάζετε καυστική σόδα με νερό που είναι ανακατεμένη στα λάδια, ανακατεύετε, έχετε εκεί μέσα αλάτι, αλλά μπορεί μέσα το κομματάκι το σαπούνι σας να έχει μπιλίτσες. Είναι εκεί που ήταν το κομματάκι το αλάτι. Αρχίζει και δημιουργείται ένα διαφορετικό σαπουνάκι. Δεν είναι λάθος, απλά εμφανισιακά είναι έτσι. Ο άλλος τρόπος είναι λίγο πιο περίπλοκος. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε νερό,
Βάζετε αλάτι στο νερό, ανακατεύετε, μπορείτε να το βάλετε και στο ζεστό νερό για να ανακατευτεί πιο γρήγορα. Περιμένετε να κρυώσει, βάζετε στο ψυγείο και μετά με το κρύο δουλεύετε το νερό. Ή μπορείτε να βράσετε κάποια βότανα που έχετε πάρα πολλά και θα βάζετε εκεί αλάτι. Πόσα αλάτι θα βάλετε, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και πολύ αλάτι. Μπορείτε να βάλετε όσο παίρνει. Όσο παίρνει. Μέχρι για 300 γραμμάρια νερό μπορείτε να πάρετε και 150 γραμμάρια αλάτι. Πολύ. Μπορεί να βάλετε και 200 γραμμάρια αλάτι. Μπορείτε να βάλετε 50. Εγώ σήμερα θα σας γράψω στη συνταγή ότι μπορείτε να βάλετε από 50 μέχρι 100 γραμμάρια αλάτι ανά 100 γραμμάρια το νερό. Απλά να υπολογίζετε όταν το βράζετε το νερό, εξατμίζετε. Τέλος πάντων, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Μπορείτε να κάνετε και ένα καλό πράγμα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε σαπούνι με θαλασσινό νερό. Έχω κάνει και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Απλά το θαλασσινό νερό το φιλτράρουμε σε ένα φιλτρό του καφέ, σε αυτό το χάρτινο, για τυχόν να μην πέσαν πετρούλες και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω για τα λάδια, τα παλιά λάδια που θα βάλετε στο δικό σας τα σαπούνι. Εγώ σήμερα θα σας αφήσω όλες τις συνταγές, θα είναι για 1 λίτρο λάδι. Αν θέλετε πιο λίγο, τη μισή δόση μπορείτε να μετρήσετε ανάλογα ή πιο πολύ, θα πάλι στα 2 λίτρα, στα 3, θα τα μετρήσετε εσείς μετά. Αλλά τα παλιά τα λάδια που έχετε στο τυνικέ, καλό είναι να τα σουρώσετε. Μη τυχόν έχει εκεί κάτι που δεν θέλουμε να μπει στο σαπούνι. Να είστε σίγουροι ότι είναι λάδι εκεί πέρα. Και το άλλο είναι, όταν βάζετε, ας πούμε, το παλιό λάδι, γιατί μπορεί να τύχει ένα 5 χρονών λαδάκι. Σίγουρα θα είναι αυτό το σαπούνι μόνο για τα ρούχα, για να πλένετε τα ρούχα, για να καθαρίζετε τα πλακάκια, να κάνετε κάτι, να κάνετε δουλειές με αυτό. Οπότε μπορείτε να βάλετε εκεί και σόδα φαγητού μέσα στο σαπούνι σας. Εγώ θα σας το γράψω πώς να το βάλετε και πού να το βάλετε και τις δοσολογίες, αλλά θα γράψει σε παρένθεση ότι δεν είναι απαραίτητο υλικό. Απλά όταν θα κάνετε αυτό το σαπούνι, να το αφήσετε να οριμάσει πάνω από 4 εβδομάδες, για να είστε σίγουροι ότι το σαπούνι σας είναι καλά. Τώρα για τις φόρμες για το σαπούνι. Αν μόνο μια φορά, δύο φορές θα χρησιμοποιήσετε το παλιό το λάδι να κάνετε σαπούνι και μετά από 5 χρόνια ξανά, δεν χρειάζεται να αγοράζετε φόρμες. Η φόρμα μπορεί να είναι γάλα από, κουτάκια από γάλα, κουτάκια από χυμό, πλαστικά ποτηράκια μίας χρήσεως. Σε όποια φόρμα και θα βάλεις, σαπούνι αν το κάνατε σωστά, σαπούνι είναι σαπούνι. Αυτό είναι για τα παλιά τα λάδια. Βγαίνουν ωραιότατα σαπούνια. Ωραιότατα. Μπορείτε να ανακατέψετε το παλιό λάδι που θα κάνετε σαπούνι και μούργα να βάλετε. Μετράει πάλι σαν ηλιόλωτο. Μπορείτε να κάνετε με αυτές τις συνταγές που θα είναι σήμερα κάτω από το βίντεο. Και σκέτη μούργα θα είναι σαπούνι. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο σαπούνι. Μπορεί να είναι ανακατεμένη με ό,τι θέλετε ποσοστό. Απλά σας ξαναλέω, θα μετράμε για ηλιόλωτο. Μπορεί να είναι πυρηνέλαιο και παλιό λάδι μαζί. Ας πούμε κάποιος που έχει τόσο λίγο ηλιόλωτο και θέλω να κάνω σαπούνι για να πλένω τα ρούχα. Ή να το πάω 2-3 κομματάκια στο χωριό για να βάλω δίπλα στη βρύση για να πλένω τα χέρια μου. Μπορεί να συμπληρώσω εδώ πυρηνέλαιο που είναι φτηνά οικονομικό. Δεν χρειάζεται να πάντα να αγοράζουμε ακριβά λάδια για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Αυτό αν θα έχετε ερωτήσεις γράψτε. Σήμερα δεν φτιάχνω μπροστά σας, γιατί σε άλλα βιντεάκια βλέπετε πώς ανακατεύετε την καυστική σόδα, πώς ανακατεύετε το σαπουνάκι σας. Μόνο καλό είναι να κρατάτε χαμηλές θερμοκρασίες με το παλιό λάδι που τον μιλάμε. Να δουλέψετε 25, 24, 23 βαθμούς εκεί στα 30, γιατί να μην σας πήξει γρήγορα. Να είστε σίγουροι ότι ανακατέψατε καλά.
Α, και κάτι άλλο, γιατί αυτό πάντα έλεγα να σας πω. Αν έχετε μόνο ελαιόλαδο στο σαπούνι σας, δεν χρειάζεται να το ζεσταίνετε και να το κρυώσετε, γιατί είναι από μόνο το ρευστό. Αν στη δικιά σας συνταγή έχετε ελαιόλαδο και λάδι καρύδας, μπορείτε σε μια κατσαρόλα θα ζεσταίνετε, θα λιώσετε μόνο το λάδι καρύδας και το ελαιόλαδο δεν το ζεσταίνετε. Βάζετε με τα λάδι καρύδας στο ελαιόλαδο και τελείωσε η υπόθεση. Αν έχετε μελισσοκέρι, λάδι καρύδας και ελαιόλαδο, μπορείτε να λιώσετε μελισσοκέρι μαζί με το λάδι καρύδας και ελαιόλαδο δεν ζεσταίνετε. Αν έχετε στη δική σας συνταγή ελαιόλαδο και μελισσοκέρι, μπορείτε να πάρετε στη κατσαρόλα να βάλετε μελισσοκέρι, να το ανακατέψετε με λίγο λάδι από τη συνταγή. Θα ζεστάνετε ένα κομμάτι του λαδιού με το μελισσοκέρι να λιώσει και το υπόλοιπο λάδι δεν χρειάζεται να το ζεσταίνουμε. Δεν έχει λόγο να το κάνουμε αυτό. Αν θέλετε όμως κάτι άλλο να ρωτήσετε, θα με γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο. Πιστεύω τα είπα με τα παλιά λάδια αρκετά πράγματα. Μόνο θέλω να σιγουρευτείτε ότι μέτρα προστασίας τα τηρείτε. Ότι έχετε γάντια, ότι έχετε όλα τα υλικά δίπλα, ότι δεν είναι κανένας δίπλα. Να μην σας ενοχλεί κανένας. Ετοιμάζετε πρώτα όλα, ό,τι χρειάζεται. Κοιτάτε 3-4 φορές και μετά κάνω το σταυρό μου και καλή αρχή. Αυτά τα λέμε και φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη.